ανακοινώνεται από την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι τα αποτελέσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης του μέτρου 1-3-2 βρίσκονται αναρτημένα για δημοσιοποίηση συνολικά στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αναπεριφερειακή ενότητα στην έδρα της οικίας Διεύθυνσης Γεωργίας. Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναλυτικά τα αποτελέσματα κάθε αίτησης πληρωμής είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Μέτρο 132 www.metro132.gr. Οι αναρτημένες καταστάσεις θα ενημερώνονται συνεχώς, καθώς ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται και νέα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Διευθύνσης Γεωργίας. Η ενημέρωση των καταστάσεων θα συνοδεύεται από νέα ανακοίνωση. Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ένομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της εν λόγω αίτησης, ημερομηνία που αναφέρεται στη δημοσιευμένη κατάσταση. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Την ανάκληση της παράνομης, αντιεπιστημονικής και επικίνδυνης απόφασης, όπως τη χαρακτηρίζουν, που επιτρέπει την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων σε μη γεωτεχνικούς, ζητούν από τον αρμόδιο για το θέμα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η συγκεκριμένη απόφαση εγκυμώνει τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καταργεί τον γεωτεχνικό κλάδο και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ναρκοθετεί την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Αναμένουμε με αγωνία την απάντηση του Θανάση Τσαφτάρη για το θέμα που απασχολεί τη συντριπτική μερίδα των αγροτών ανά τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του αποδέχθηκε ομόφωνα εισήγηση πρόταση του Αντιπροέδρου Κώστα Σκιαδά για την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της οργάνωσης για τη σύσταση και λειτουργία ενός συντονιστικού φορέα για τις οργανώσεις παραγωγών της χώρας μας με την επωνυμία Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών Ελλάδας. Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας και απόφασης πραγματοποιήθηκε πανελλαδική σύσκεψη στην Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουλίου. Σε συνέχεια αυτής η ΠΑΣΕΓΕΣ πραγματοποιεί νέα πανελλαδική σύσκεψη στη Βέρεια την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον, νέα περιφερειακή οδός Βέρειας Νάουσας, με την ευθύνη και τον συντονισμό του Αντιπροέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να λυθούν οργανωτικά προβλήματα για τη σύσταση του νέου φορέα. Αύριο Σάββατο 24 Αυγούστου, στις 7.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία, στα Ριζά της Χαλκιδικής, η ομάδα παραγωγών ριζών οργανώνει τη δεύτερη γιορτή ροδιού. Τα Ριζά είναι ένα από τα ζερβοχώρια Χαλκιδικής στην ημιωρινή περιοχή του Χολομόντα, οι κάτοικοι του οποίου αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συστηματική καλλιέργεια ροδιού και στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Η γιορτή ροδιού θα περιλαμβάνει τρεις κύκλους. Πρώτον, ομιλίες για τα αγροτικά επαγγέλματα για την καλλιέργεια ροδιού και για τις ευκαιρίες στη συστηματική και οργανωμένη καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Δεύτερον, έκθεση τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και παρουσίαση της προόδου των νέων καλλιεργειών στα Ριζά. Και τρίτον, παραδοσιακό γλέντι στο χωριό. Η ομάδα παραγωγών ριζών στα ζερβοχώρια της Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους συμπολίτες της για το αναπτυξιακό όραμα. Παρουσιάζει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην παραγωγή του ροδιού και στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή που είναι η βάση κάθε προσπάθειας. Αύριο, Σάββατο 24 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία στα Ριζά Χαλκιδικής.